Φίλες και φίλοι της ελληνικής τηλεόρασης 1, καλησπέρα σας. Κάποιο πρόβλημα που υπάρχει στο κύκλωμα από το Split δεν επιτρέπει να ακούμε τον συνάδελφο τον Νίκο Παπαδογιάννη, που βρίσκεται στη Γιουγκοσλαβική πόλη για τη μετάδοση του αγώνα Γιουγκοπλάστικ Άρης. Έτσι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη μετάδοση εδώ από το στούντιο. Ο Νίκος Γκάλης εδώ σε ένα καλάθι. Βλέπουμε με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Mike Jones. Είναι οι τρεις παίχτες από την πεντάδα του Άρη. Οι άλλοι δύο είναι ο Βασίλης Ολυπηρίδης και ο Στόγιαν Βράγκοβιτς. Από ό,τι με πληροφορούν οι συνάδελφοι εδώ τεχνικοί, το πρόβλημα δεν είναι από τη Γιουγκοσλαβική πόλη, είναι από απεργία του ΟΤΕ, που δεν επιτρέπει βέβαια να έρθει η φωνή του συναδέλφου από το Split. Η Γιουγκοπλάστικα είναι τώρα στην επίθεση. Προσπάθεια με το Ράτζα, το κόψουμε από τον Βράγκοβιτς, που όμως δεν θα μετρήσει, μετράει δηλαδή το καλάθι. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης που κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την ελληνική ομάδα. Η Γιουγκοπλάστικα είναι το φαβορί στο δρόμο για την Ισπανία. Τζόουνς για τον Γιαννάκη και αυτός τον Γκάλη. Ο Γκάλης που δεν θα καταφέρει να βρει το στόχο, έχει όμως κερδίσει το φάουλ που χρεώθηκε στο Σρετένοβιτς με το νούμερο 4. Εδώ σε πρώτο πλάνο Ντίνο Ράτσα με τον Βασίλη τον Λυπηρίδη. Δικαίωμα για δύο βολές στον Νίκο Γκάλη. Η Γιουγκοπλάστικα που δεν έχει ακόμα γνωρίσει την ήττα, αντίθετα με τον Άρη που έχει κάνει δύο ήττες εκτός έδρας από την Μπαρτσελόνα και τη Λιμός. Ενώ να πούμε ότι η Γιουγκοπλάστικα έχει 10 βαθμούς, όσους και η Μπαρτσελόνα με τη Λιμός που παίξαν χθες. 73-64 το σκορ για την ισπανική ομάδα. Βλέπετε, ο Άρης προηγείται με 9-6. Βράγκοβιτς μετά το άστοχο σου του Ιβάνοβιτς έδιωξε την μπάλα. Ο Κούκος προσπαθεί να την επαναφέρει χωρίς να τα καταφέρει. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Είδαμε για λίγο και τον Γιάννη Ιωαννίδη στο βάθος. Ενώ εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης κάτι δείχνει στους διαιτητές. Γιαννάκης που κατεβάζει την μπάλα πιεζόμενος από τον Ιβάνοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς που είναι ο εγκέφαλος, τα λέγαμε, για την Γιουγκοσλαβική ομάδα και ο μεγαλύτερος ειδική απέκτης της. Φάουλ εδώ που χρεώνεται στον Κούκοτς. Όπως που διαμαρτύρεται, δείχνει ότι έπαιξε χαμηλή άμυνα. Βλέπουμε πάλι τον Τζόουνς. Αποφεύγει τον Κούκοτς που εδώ βάζει το χέρι του. Βρίσκει την μπάλα παρεμποδίζοντας με το δεξί του χέρι τον Αμερικανό. Όσο βλέπαμε το replay της Γιουγκοσλαβικής τηλεόρασης, πρέπει να στόχησαν οι παίκτες του Άρη. Και μετά από το rebound του Σόμπιν βρίσκεται πάλι η Γιουγκοπλάστικα μπροστά. Προσποίηση του Ράτζα που καρφώνει εντυπωσιακά. Αποφεύγοντας, όπως είδαμε, με πολύ εξόχο τρόπο με την προσποίηση που έκανε τόσο τον Βράγκοβιτς όσο και τον Τζόουνς. Πάλι εδώ στέλνει τους δύο παίκτες του Άρη να πηδήσουν και συνεχεία καρφώνει στο καλάθι της ελληνικής ομάδας. 8-9 το σκόρ για τον Άρη που είναι πάντα μπροστά. Βράγκοβιτς χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από ό,τι βλέπω ο Βασίλης Ολυμπηρίδης. Πλάγια η μπάλα για τη Γιουγκοπλάστικα. Ο Βράγκοβιτς που βέβαια παίζει σε γνώριμά του μέρη. Είδαμε και για λίγο το ταμπλό. 8-9 το σκορ. Κατεβάζει την μπάλα ο Σρετένοβιτς, αλλάζει με το Σόμπιν. Ιβάνοβιτς, Κούκοτς, περνάει για το Ράτζα. Φάουλ που χρεώνεται πάλι ο Λυπηρίδης στην προσπάθειά του να βγει μπροστά και να κλέψει την πάσα. Δεν κατάφερε να φτάσει στην μπάλα. Παρεμπόδισε τον αντίπαλό του που αποκτά δικαίωμα. Όχι, δεν έχει βέβαια δικαίωμα για βολές. Δεν έχει ο Άρης ακόμα συμπληρώσει τα φάουλ. Παίξαν την μπάλα από πλάγια οι Ιουγκοσλάβοι. Ιβάνοβιτς βγάζει για το Σόμπιν που το σκέφτεται, τελικά κάνει το σουτ. Το Βράγκοβιτς που δεν πιάνει το rebound, διώχνει την μπάλα. Σόμπιν στο Σρετένοβιτς που επιχειρεί σουτ για 3 πόντους με ταμπλό.
Περνάει μπροστά η γυμνοπλάστικα με αυτό το τρίποντο που είδαμε του Σρεντένοβιτς. Ένα καλάθι. 11-9 το σκορ. Λυπηρίδης που έχει βγει έξω για τον Τζόουνς. Τζόουνς που κόβεται εντυπωσιακά από τον Βούκοτς. Κοίταξε βέβαια προς τους διαιτητές ο Τζόουνς, αλλά δεν πρέπει να έχει δίκιο. Να ο Ιβάνοβιτς στον ευνηδιασμό. Νέο καλάθι. Το σκορ θα γίνει 13-9. 4 υπότιτλοι διαφορά για την Γιουγκοπλάστικα που κάνει σε αυτό το σημείο μια αντεπίθεση, θα λέγαμε. Τζόουνς βρήκε το Βράνκοβιτς και να το φάουλ. Προσπάθησε να κλέψει ο Βραχίσομος Σρετένοβιτς. Βραχίσομος βέβαια μπροστά στο θηρίο, ο Βράνκοβιτς, και χρεώθηκε με φάουλ. Δικαίωμα σωστό για Βράνκοβιτς για δύο βολές. Ήταν σε προσπάθεια για σουτ. Ενώ ο Μαλίκοβιτς ετοιμάζει μια αλλαγή. Βράνκοβιτς βλέπετε έχει πετύχει 3 πόντους. Παίρνουν το rebound οι παίχτες του Άρη με την προσπάθεια του Λυπηρίδη και του Βράνκοβιτς. Τζόουνς τώρα, ωραίο σπάσιμο στον αέρα και βρίσκει το στόχο με το ταμπλό ο Αμερικανός. Ο Τζόουνς που έχει δώσει φέτος, θα λέγαμε, πολλές λύσεις στον Άρη, καθώς είναι άξιος συμπαραστάτης το σκοράρισμα δίπλα στον Νίκο Γκάλη, αλλά βέβαια βοηθάει πολύ και αμυντικά. Ιβάνοβιτς, Σρετένοβιτς και Κούκοτς τώρα. Από το Σρετένοβιτς για το Ράτζα, ο Ράτζα στην κορφή στο Σόμπιν. Χειρίζει μόνος του τελείως, κάνει το σουτ, παίρνει το ριμπάνο ο Βράνκοβιτς και να τώρα ο Γιαννάκης με τον Γκάλη. Πάει να πάρει εκεί το επιθετικό φάουλο στο Σρετένοβιτς, βέβαια ήταν σε κίνηση. Γκάλης που κόβεται από το Ράτζα και μαζεύει ο Σόμπιν την μπάλα. Κούκοτς. Κούκοτς βγάζει την άλλη πλευρά για τον Ιβάνοβιτς. Ιβάνοβιτς μόνος του θα επιχειρήσει το σουτ, θα βρει για άλλη μια φορά το στόχο. Ο Ιβάνοβιτς, ο κινητήριος μοχλός για την ομάδα της Γιουγκοπλάστικα, που όπως είπαμε δεν έχει γνωρίσει την ήττα στα μέχρι τώρα παιχνίδια της. Έχει 5 αγώνες, 5 νίκες, 10 βαθμούς. Την έφτασαν βέβαια με ένα παιχνίδι περισσότερο η Μπαρτσελόνα με τη Λιμός. Ο Άρης, ο οποίος θα πρέπει να προσέξει πολύ τα παιχνίδια του. Από ό,τι μας έλεγε μετά το παιχνίδι στη Γαλλία και την ήττα από τη Λιμός και ο Γιάννης Ιωαννίδης, τον ενδιαφέρει οπωσδήποτε να κερδίσει τα παιχνίδια στην έδρα του. Και βέβαια θέλει καλύτερο goal average σε περίπτωση, για περίπτωση ισοβαθμίας με τη Λιμός, την οποία έχασε 10 πόντους στην Ελληνική, δηλαδή πάνω από 10, να κρατήσει τη διαφορά των 18 πόντων που πήρε στο Αλεξάνδριο από τη Φίλιπς. Και βέβαια σε περίπτωση νίκης και ήττα στα δύο παιχνίδια με τη Μακάμπη, να έχει αυτό το ευνοϊκό σκορ με το μέρος του. Γιαννάκης που πήρε μετά την επαναφορά του Τζόουνς. Δίνει στο Λυπηρίδη. Λυπηρίδης παρά την πίεση του Ράτζα. Πέρασε προς το καλάθι εδώ ο Βασίλης Λυπηρίδης. Ράτζα που έβγαλε για τον Κούκοτς. Προσπάθεια του Ιβάνοβιτς που βρίσκει για άλλη μια φορά το στόχο, ενώ έχει περάσει ο Παβίσεβιτς με το νούμερο 6 στη θέση του Σρετένοβιτς. Ο Παβίσεβιτς με ύψος 1,94. Στο Τζόουνς απάνω είναι ο Κούκοτς, ο Παβίσεβιτς έχει πάρει τον Νίκο Γκάλη, το Γιαννάκη έχει ο Ιβάνοβιτς, ο Ράτζα γίνεται Λυπηρίδη και ο Σόμπιν που παίζει πάνω στο Βράγκοβιτς. Γκάλης εδώ τα κάνει όλα μόνος του. Προσπαθεί ο Λυπηρίδης για το επιθετικό rebound, την μπάλα φεύγει από τα χέρια των Γιουγκοσλάβων παιχτών πλάγια. Βλέπετε 13 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα ακόμα. 17-14 το σκόρ, είδαμε και τα φάουλ που είναι 6-2. 6 για τους Γιουγκοσλάβους, 2 για τον Άρη. Ο Γιαννάκης έκανε airball. Γκάλης που μπαίνει με κίνηση center for εντυπωσιακά. Θα βρει το στόχο 17-16. Ο Άρης που μέχρι στιγμής στέκεται πολύ καλά. Επιθετικά δεν κάνει καθόλου βιαστικές ενέργειες. Ελέγχει, παίζει με κοντρόλ επιθέσεις απέναντι στο man-to-man της Γιουγκοπλάστικα. Άμυνα βέβαια που εφαρμόζει πάντα και ο Γιάννης Ιωαννίδης. Κούκοτς εδώ θα στοχίσει. Παίρνει ο Λυπηρίδης, να και ο Τζόουνς τώρα. Πηγαίνει πολύ καλά και αμυντικά από ό,τι βλέπουμε. Ο Άρης τουλάχιστον προσέχει πολύ τα rebound μετά τα άστοχα σου των Ιουγκοσλάβων. Και Γιαννάκης τώρα με τον Ιβάνοβιτς. Βράνκοβιτς με το Σόμπιν. Βρίσκει τον Λυπηρίδη, έχει γίνει όμως το φάουλο από το Σόμπιν. Εφτά τα φάουλ για τη Γιουγκοπλάστικα, πλάγια η μπάλα για τον Άρη. Επαναφέρει ο Μάικλ Τζόουνς για τον Παναγιώτη, το Γιαννάκη αυτός προσπαθεί να βρει τον Γκάλη.
Το χέρι του Παβίσεβιτς έβγαλε την μπάλα πλάγια. Και ο Τζόνς εδώ. Ενώ πίσω είδαμε και τον πάγκο του Άρη. Γιαννάκης που παίρνει την baseline. Χρεώνεται με νέο φάουλο Σόμπιν. Βλέπετε, διαμαρτύρεται ο Παβίσεβιτς που ζητάει double triple από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Δεν πρέπει να έχει δίκιο. Γιαννάκης πήρε την baseline και προσπάθησε εκεί να γυρίσει προς το γιουγκοσλαβικό καλάθι. Ο Σόμπιν όμως διαμαρτυρήθηκε ότι έπαιξε κανονική άμυνα. Δεύτερο φάουλ για το Σόμπιν που δεν έχει πετύχει πόντο. Γιαννάκης σοφαρίζει σε 17-17 με την πρώτη του βολή. Έχει δικαίωμα και για δεύτερη. 17-18 περνάει πάλι μπροστά ο Άρης. Ενώ η αρχή Άρης-Άρης ακούτε από τους εκδρομείς φίλους της ομάδας που έχουν βρεθεί στο σπλίτ. Κούκοτς κάνει εντυπωσιακή προσπάθεια για κάρφωμα με αντίπαλο τον Βράνκοβιτς. Η μπάλα τελικά είναι πλάγια για τη Γιουγκοπλάστικα από το χέρι του Γιαννάκη. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό το άλμα του Τόνι Κούκοτς μπροστά στον Βράνκοβιτς, αλλά ευτυχώς για τον Άρη δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα μέσα στο ελληνικό καλάθι. Παβίσεβιτς με τον Ιβάνοβιτς. 6 από τα 6-25 αυτός. Το Σόμπιν που είναι πάντα μόνος του, δεν το μαρκάρουν οι παίκτες του Άρη καθώς έχει χαρακτηριστική αστοχία ο Σόμπιν που δεν έχει πετύχει πόντο. Βράνκοβιτς που πήρε το rebound. Στο Γιαννάκη Βράνκοβιτς, πάλι ο Γιαννάκης με τον Ιβάνοβιτς. Έξω για τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς προσπαθεί, πιεζόμενος από το Ράτζα, παίρνει το φάουλ. Δεν μπήκε το καλάθι, πήρε όμως το φάουλ ο Αμερικανός. Βλέπουμε πάλι. Ναι, πράγματι βρίσκει το χέρι του Τζόνς καθαρά ο Ράτζα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται. Ο Ντίνο Ράτζα, ένα από τα μεγάλα αστέρια και της Εθνικής Ομάδας Γκοσμαδίας, που έχει γίνει και επιλογή από τους Boston Celtics, την ομάδα την Αμερικάνικη του NBA, και ίσως του χρόνου να πάει στην Αμερική και να αγωνίζεται εκεί. Πάλι λοιπόν μετά το time out, με τον Τζόνς έτοιμο για τις δύο βολές. Το Τζόνς που πήρε το φάουλ όπως είδαμε πιο πριν από το Ράτζα, το 8ο φάουλ για την Γιουγκοπλάστικα. Πέτυχε την πρώτη βολή, 17-19 το σκορ. Τρεις πόντοι από τον Τζόνς. Βλέπετε 2-2 ύψος, 24 χρονών ο Μάικλ Τζόνς. Πέρυσι παίκτης του ΠΑΟΚ, φέτος δεύτερος ξένος για τον Άρη, τον ενισχύει στην προσπάθειά του στην Ευρώπη. Οι δύο βολές από τον Τζόνς έχουν κάνει το σκορ 17-20. Για τον Άρη που παλεύει, βλέπετε 17-20, τον Άρη που έχασε για κάποια στιγμή το προβάδισμα στο σκορ, αμέσως όμως το ανέκτησε. Ράτζα τώρα. Ράτζα που πετυχαίνει το καλάθι, να δούμε αν θα το μετρήσουν οι διαιτητές. Έχει ακουστεί το στήριγμα. Να δούμε τι θα δώσουν εδώ οι διαιτητές. Δίνουν την μπάλα πλάγια και σωστά πιστεύω το στήριγμα ακούστηκε καθαρά. Εδώ πρέπει να δοθεί το φάουλ που σπρώχνει ο Βράκοβιτς στο Ράτζα. Στη συνέχεια θα σηκωθεί ο Γιουγκοσλάβος μπροστά στο Τζόνς, θα πετύχει το καλάθι που βέβαια είναι μετά το στήριγμα. Έτσι μπάλα ορθά θα πετύχει από πλάγια. Το σκορ παραμένει λοιπόν 17-20. Παβίσεβιτς στον Ιβάνοβιτς. Πάλι ο Παβίσεβιτς που βέβαια μετά την είσοδό του στον αγώνα στήσης του Στρατένοβιτς παίζει αυτό σε θέση playmaker. Ράτζα από την κορφή μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει το στόχο. 19-20 από το Ράτζα. Ενώ έχει περάσει το παιχνίδι και ο Περάσοβιτς που πήρε τη θέση του Τόνι Κούκοτς. Και ο Γιαννάκης τώρα μπροστά στον Ιβάνοβιτς. Πάντα ο Ιβάνοβιτς κοντά στον playmaker του Άρη. Τζόουνς, Γιαννάκης και Γκάλης τώρα. Γκάλης διπλή προσποίηση. Προσπάθεια του Λυπηρίδη που παίρνει το rebound το επιθετικό. Νέο επιθετικό rebound αυτή φορά από τον Βράνκοβιτς που πετυχαίνει το καλάθι ο Βράνκοβιτς. 19-22 λοιπόν το σκορ. Από τον Βράνκοβιτς που έχει 5 πόντους. Γρήγορα προσπαθεί να ανταποδώσει ο Ράτζα. Φάουλ αυτή φορά από τον Βράνκοβιτς που φαίνεται να έχει χτυπήσει το μάτι. Να εδώ ο Ράτζα. Πρέπει, αν θυμάμαι καλά, να είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Να ο Βράνκοβιτς που δέχεται κάποιες εντολές εδώ από Γιάννη Ανίδη. Ο Ράτζα τώρα συμβόλας. 20-22 δίνει ο Ράτζα.
9 πόντους μέχρι στιγμής από το Ράτζα. Ύψος 2-10 και μόλις 22 χρονών. Και 21-22 τώρα μειώνει στον 1 πόντο για την κυβοπλάστηκα. Γιαννάκης πάντα στο κατέβασμα της μπάλας. Περνάει για τον Βράνκοβιτς. Παίζουν πολύ σήμερα με τον Βράνκοβιτς παίκτες του Άρη. Πήρε ο Ράτζα το rebound, έβγαλε για τον Ιβάνοβιτς. Αυτός γρήγορα για τον Κούκοτς. Προσπάθεια για τρίποντο πετυχημένη από τον Περάσοβιτς. Κάνει το σκορ 24-22. Πέρασε μπροστά ένα καλάθι γυποπλάστηκα. Μέχρι το σκορ Τζόουνς που πήρε από τον Γιαννάκη. Λυπηρίδης και Γιαννάκης τώρα. Προσπάθεια για τρεις πόντους πιεζόμενος ο Γιαννάκης. Το επιθετικό rebound από τον Λυπηρίδη και έχουμε το φάουλ. Καθαρό φάουλ που έκανε ο Παβίσεβιτς. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Κούκοτς. Να πάλι ο Λυπηρίδης που ήταν σε σωστή θέση. Πήρε το rebound και το φάουλ. Όχι, τελικά το φάουλ από τον Κούκοτς που ήρθε από πίσω και έπεσε πάνω στο Λυπηρίδη. Που έχει τώρα δικαίωμα για δύο βολές. Λυπηρίδης κάνει 5 τους πόντους του και μειώνει στον 1 πόντο για τον Άρη, 24-23. Έχει βέβαια και δεύτερη βολή και δικαίωμα, ευκαιρία μάλλον για τον Άρη να ισοφαρίσει. Βράνκοβιτς στηρίζει εδώ πάνω στο Ράτζα. Άδικα διαμαρτύρεται εδώ ο Γιουγκοσλάβος σέντερ του Άρη. Ήταν καθαρό το φάουλ που έκανε. Το σκορ παρέμεινε 24-23. Ήταν το τρίτο φάουλ του Βράνκοβιτς που φεύγει από το παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα έχει περάσει τη θέση του. Το πλάνο δεν μας βοήθησε καθόλου. Να εδώ, δίπλα στον Νίκο τον Φιλίππου, πήρε μια θέση στον πάγκο Βράνκοβιτς που έφτασε στα 3 φάουλ. Κούκοτς για τον Περάσοβιτς. Από τον Ιβάνοβιτς προσπάθεια να βρει το Ράτζα. Φάουλ να ο Μάνθος ο Κατσούλης που κάνει το πρώτο του φάουλ. Αυτός είναι ο παίκτης που πήρε τη θέση του Βράνκοβιτς. Και ανέλαβε βέβαια να φυλάξει τον Τίνο Ράτζα. Επαναφέρει από πλάγιο ο Περάσοβιτς. Κούκοτς τώρα. Πάλι ο Παβίσεβιτς αυτή τη φορά. Μπαίνει προς τα μέσα. Βρίσκει τώρα τον Ιβάνοβιτς. Ιβάνοβιτς μπροστά στο Τζόουνς. Κάθηκε το rebound αυτό που έπρεπε να ήταν του Άρη από τον Περάσοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς τώρα από τα 6-25 βρίσκει το στόχο. 27-23 δίνει προβάδισμα 4 πόντων πάλι στην γυποπλάστηκα. 27-23 συγγνώμη. Βλέπετε 4 υπόλοιπες διαφοράς, 2 καλάθια και ο Τζόουνς τώρα. Ο Τζόουνς που δεν καταφέρει να τα αποδώσει. Κούκοτς εκεί. Είναι η μπάλα πλάγια τελικά για τον Άρη. Σωστά ο Κούκοτς έχασε την μπάλα από τα χέρια του και ο Περάσοβιτς προσπάθησε να τη μαζέψει. Πάτησε τη γραμμή. Μπροστά στα μάτια βέβαια των διαιτητών. Να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε, πρέπει να έχουμε τεχνική ποινή στο Γιάννη Ιωαννίδη. Από ό,τι του δείχνει ο διαιτητής πρέπει... Να τώρα τεχνική ποινή, πρέπει να είναι η δεύτερη τεχνική ποινή. Δύο τεχνικές ποινές πρέπει να έχουν δοθεί στον πάγκο, εκτός αν η πρώτη δόθηκε σε κάποιο παίκτη του Άρη. Πάντως ο διαιτητής έδειξε χαρακτηριστικά με μια κίνηση του χεριού του προς τον Ιωαννίδη ότι μιλάει πολύ. Γιάννης Ιωαννίδης βέβαια δεν μπορεί να ηρεμήσει εδώ. Να και ο Γκάλης σαν αρχηγός πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Καθόλου ευχάριστο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, Ο Ιβάνοβιτς στις βολές, αυτή την τεχνική ποινή, χάνει την πρώτη ευτυχώς. Ενώ ο Ιωαννίδης τον είδαμε λίγο πιο πριν να ζητάει time out. Ιβάνοβιτς που είναι ίσως ο πιο εύστοχος παίκτης σε ποσοστά, γιατί δεν γυμναστήκε. Ανεβάζει τώρα το σκορ στο 28-23. Και η μπάλα πλάγια για τους Ιουγκοσλάβους. Ενώ βέβαια το time out που ζήτησε ο Ιωαννίδης δεν μπορεί να το πάρει σε αυτή τη στιγμή του αγώνα. Ράτζα που άλλαξε με τον Ιβάνοβιτς, έχει γίνει φάουλ.
Θα δούμε, πρέπει να έχει προωθεί αυτή τη φορά επιθετικό φάουλ. Έχει χρεωθεί επιθετικό φάουλ και τώρα δίνεται το time out που ζήτησε ο Γιάννης Ιωάννιδης. Το time out λοιπόν δεν έχει τελειώσει ακόμα. 28-23 όπως βλέπετε στο ταμπλό το σκορ. 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα. 9 τα φάουλ για την Γιουγκοσλαβική ομάδα, 7 για τον Άρη. Για τον Άρη που βέβαια δεν του στήχησε τελικά πολύ. Βλέπετε εδώ και τα φάουλ, ο Σρετένοβιτς έχει 3 όπως και ο Βράνκοβιτς, ο Σόμπιν, ο Ράτζα, ο Λυπηρίδης από 2 και ένα μόλις ο Κούκοτς. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν του στήχησε πολύ αυτή η υπόθεση τεχνικής ποινής, καθώς δέχτηκε μόνο τη μία βολή από τον Ιβάνοβιτς και έγινε το επιθετικό φάουλ. Έτσι μπάλα τώρα είναι για την ελληνική ομάδα, στην οποία έχει περάσει και ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης, που επανέφερε την μπάλα για το Γιαννάκη. 28-23, 5 η πόντη της διαφοράς για την Ιγκοσλαβική ομάδα και ο Τζόουνς τώρα. Ο Ρωμανίδης που από ό,τι φαίνεται έχει πάρει τη θέση του Κατσούλη. Να ο Γκάλης που βρέθηκε έξω κατά το καλάθι και μείωσε σε 28-25. Κούκοτς τελικά είναι αυτός που βρήκε ο Παβίσεβης να δώσει την μπάλα. Ράτζα. Ράτζα που πρέπει να έχει χρεωθεί με βήματα. Στην προσποίηση που έκανε για να αποφύγει το Λυπηρίδη έκανε βήματα ο Ράτζα και ο Γκάλης τώρα. Ο Γκάλης πάντα με τον Παβίσεβιτς. Γίνεται το φάουλ από τον Παβίσεβιτς που του βρήκε το χέρι. Έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Νίκος Γκάλης. Δέκατο φάουλ ομαδικό για την Γιουγκοπλάστικα σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο Γκάλης που έχει πετύχει όπως βλέπουμε 9 πόντους μέχρι τώρα. Φτάνει λοιπόν τους 10 πόντους, έχει δικαίωμα και για δεύτερη βολή. 28-26 και στον ένα πόντο το παιχνίδι. 28-27 από τον Νίκο Γκάλη που έχει πετύχει 11 πόντους μέχρι στιγμής. Και κατεβάζει την μπάλα ο Παβίσεβιτς με δίπλα του το Ράτζα. Ο Ράτζα είναι αυτός που βγαίνει να βοηθήσει τα playmaker, βλέπετε. Πολύ μακριά από το καλάθι. Να τώρα που παίρνει την μπάλα από τον Περάσοβιτς. Βγάζει για τον Κούκοτς. Έχει χρεωθεί φάουλ στο Λυπηρίδη. Ο Λυπηρίδης ο οποίος προφανώς προσπάθησε να εμποδίσει με το σώμα του το κόψιμο που έκανε ο Ράτζα με στη ρακέτα για να πάρει την μπάλα. Και έτσι ο Ράτζα τώρα πηγαίνει συμβολές. Το 8ο φάουλ ομαδικό για τον Άρη. Μία και μία βολές για τον Τίνο Ράτζα που έχει 10 πόντους μέχρι τώρα. Χάνει την πρώτη, ο Κούκοτς όμως του γυρίζει την μπάλα. Αδράνησαν εδώ οι παίκτες του Άρη. Σας περίμεναν ότι θα ευστοχήσουμε την πρώτη βολή ο Τίνο Ράτζα. Τέλος πάντων ο Παβίσεβιτς είναι αυτός τώρα που ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Δίνει για τον Ράτζα. Ο Ράτζα πιέζεται από τον Λυπηρίδη. Ο Τζόουνς διώχνει. Πάλι μπάλα για τους Ιουγκοσλάβους. Προσπάθεια για τρεις πόντους από τον Περάσοβιτς. Μάζεψε ο Τζόουνς, Γιαννάκης και Γκάλης τώρα. Υπάρχουν κάτι στιγμιές μικροαδράνειες, θα λέγαμε στα rebounds. Τώρα τα τελευταία λεπτά. Πρέπει να προσέξει λίγο Άρης. Βγάζει ο Γκάλης ωραία στην άλλη πλευρά για τον Ρωμανίδη. Τζόουνς παίρνει εντυπωσιακά το επιθετικό rebound. Και να δούμε, μετράει το καλάθι και πρέπει να έχει χρεωθεί με φάουλο Ράτζα. Για να δούμε. Ενώ βλέπετε εδώ τους φίλους του Άρη που έχουν έρθει να βοηθήσουν την ομάδα τους. Ο Ντίνο Ράτζα πρέπει να είναι αυτός που έκανε το φάουλο στο Τζόουνς. Να δούμε, παίρνει εδώ το rebound ο Αμερικανός. Ναι, ο Ράτζα ίσως να τον έσπρωξε και λίγο εκεί βέβαια ο Τζόουνς. Αλλά τη στιγμή που σηκώθηκε προς το καλάθι, ο Ράτζα ήταν επαφή απάνω του, τον παρεμπόδισε. Διαμαρτύρεται εδώ. Πάντως ο Τζόουνς έχει δικαίωμα για δύο βολές. Το σκόρ είναι 28-27. Εδώ ο Μαλίκοβιτς. Ετοιμάζει άλλη μια αλλαγή. Να δούμε ο Τζόουνς. Ευστόχησε στη δεύτερη βολή. Συγγνώμη, στη μία βολή. Είχε πετύχει το καλάθι ο Τζόουνς. 28-30 λοιπόν το σκόρ. Δίνει προβάδισμα ένα καλάθι τώρα στον Άρη. Ιβάνοβιτς έβγαλε την μπάλα για τον Παβίσεβιτς.
Παβίσεβιτς προσπαθεί ο Τζόνς να κλέψει από πίσω, χωρίς να τα καταφέρει. Περάσοβιτς βγάζει μακριά για το Ράτζα. Παβίσεβιτς δεν θα επιχειρήσει τελικά το σημείο τους πόντους. Για να δούμε εδώ, ο Τάμπακ πέφτει το καλάθι και πρέπει να έχει γίνει, έχει γίνει φάλο τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 30-30 το σκορ. Παναγιώτης Γιαννάκης που σηκώνει το χέρι του. Να και ο Βράνκοβιτς εδώ, ανίσκος και σηκωθεί από τον πάγκο. Με το Δοξάκι, τον Κατσούλη και τον Μπαλτατζή, τον νεαρό Μπαλτατζή που κάθονται μαζί στον πάγκο του Άρη. Το rebound από τον Νίκο το φιλί. Πάλι λοιπόν μετά το time out με τον Jones έτοιμο για τις δύο βολές. Το Jones που πήρε το φάουλ όπως είδαμε πιο πριν από το Ράτζα, το 8ο φάουλ για την Γιουγκοπλάστικα. Πέτυχε την πρώτη βολή, 17-19 το σκορ. 3 πόντι από τον Jones. Βλέπετε 2-2 ύψος, 24 χρονών ο Michael Jones. Πέρυσι παίχτης του ΠΑΟΚ, φέτος δεύτερος ξένος για τον Άρη. Τον ενισχύει στην προσπάθειά του στην Ευρώπη. Οι δύο βολές από τον Τζόνς έχουν κάνει το σκορ 17-20. Για τον Άρη που παλεύει, βλέπετε 17-20, τον Άρη που έχασε για κάποια στιγμή το προβάδισμα στο σκορ, αμέσως όμως το ανέκτησε. Ράτζα τώρα. Ράτζα που πετυχαίνει το καλάθι, να δούμε αν θα το μετρήσουν οι διαιτητές. Έχει ακουστεί το στήριγμα. Να δούμε τι θα δώσουν εδώ οι διαιτητές. Δίνουν την μπάλα πλάγια και σωστά πιστεύω το στήριγμα ακούστηκε. Καθαρά εδώ πρέπει να δοθεί το φάουλ που σπρώχνει ο Βράκοβιτς στο Ράτζα. Στη συνέχεια θα σηκωθεί ο Γιουγκοσλάβος μπροστά στο Τζόνς, θα πετύχει το καλάθι που βέβαια είναι μετά το σφύριγμα. Έτσι μπάλα ορθά θα πετύχει από πλάγια. Το σκορ παραμένει λοιπόν 17-20. Παβίσεβιτς στον Ιβάνοβιτς. Πάλι ο Παβίσεβιτς που βέβαια μετά την είσοδό του στον αγώνα στη θέση του Στρατένοβιτς παίζει αυτό σε θέση playmaker. Ράτζα από την κορφή, μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει το στόχο, 19-20 από το Ράτζα, ενώ έχει περάσει το παιχνίδι και ο Περάσοβιτς που πήρε τη θέση του Τόνι Κούκοτς. Και ο Γιαννάκης τώρα μπροστά στον Ιβάνοβιτς. Πάντο ο Ιβάνοβιτς κοντά στον playmaker του Άρη. Τζόνς, Γιαννάκης και Γκάλης τώρα. Γκάλης διπλή προσποίηση. Προσπάθεια του Λυπηρίδη που παίρνει το rebound το επιθετικό. Νέο επιθετικό rebound αυτή φορά από τον Βράνκοβιτς που πετυχαίνει το καλάθι ο Βράνκοβιτς. 19-22 λοιπόν το σκορ από τον Βράνκοβιτς που έχει 5 πόντους. Γρήγορα προσπαθεί να τα αποδώσει ο Ράτζα. Φάουλ αυτή φορά από τον Βράνκοβιτς που φαίνεται να έχει χτυπήσει το μάτι. Να εδώ ο Ράτζα. Πρέπει, αν θυμάμαι καλά, να είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Να ο Βράγκοβιτς που δέχεται κάποιες εντολές εδώ από Γιάννη Ιωαννίδη. Ο Ράτζα τώρα συμβολές. 20-22 Ντίνο Ράτζα. 9 πόντους μέχρι στιγμής από τον Ράτζα. 2-10 και μόλις 22 χρονών και 21-22 τώρα μειώνει στον ένα πόντο για την Γιουγκοπλάστικα. Γιαννάκης πάντα στο κατέβασμα της μπάλας, περνάει για τον Βράνκοβιτς, παίζουν πολύ σήμερα με τον Βράνκοβιτς παίκτες του Άρη. Πήρε ο Ράτζα το rebound, έβγαλε για τον Ιβάνοβιτς, αυτός γρήγορα για τον Κούκοτς. Προσπάθεια για τρίποντο πετυχημένη από τον Περάσοβιτς. Κάνει το σκορ 24-22. Πέρασε μπροστά ένα καλάθι και υποπλάστηκα. Να και το σκορ. Τζόνς που πήρε από Γιαννάκη. Λυπηρίδης και Γιαννάκης τώρα. Προσπάθεια για τρεις πόντους πιεζόμενος ο Γιαννάκης. Το επιθετικό ριμπάνω από τον Λυπηρίδη και έχουμε το φάουλ. Καθαρό φάουλ που έκανε ο Παβίσεβιτς. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Κούκοτς. Να πάλι ο Λυπηρίδης που ήταν σε σωστή θέση. Πήρε το rebound και το foul, όχι τελικά το foul από τον Κούκοτς που ήρθε από πίσω και
έπεσε πάνω στο Λυπηρίδη. Που έχει τώρα δικαίωμα για δύο βολές. Λυπηρίδης κάνει 5 τους πόντους του και μειώνει στον ένα πόντο για τον Άρη, 24-23. Έχει βέβαια και δεύτερη βολή και δικαίωμα, ευκαιρία μάλλον για τον Άρη να ισοφαρίσει. Βράνκοβιτς στηρίζεται πάνω στο Ράτζα. Άδικα διαμαρτύρεται εδώ ο Γιουγκοσλάβος σέντερ του Άρη. Ήταν καθαρό το φάουλ που έκανε. Το σκορ παρέμεινε 24-23. Ήταν το τρίτο φάουλ του Βράνκοβιτς που φεύγει από το παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα έχει περάσει τη θέση του. Το πλάνο δεν μας βοήθησε καθόλου. Να εδώ, δίπλα στον Νίκο τον Φιλίππου, πήρε μια θέση στον πάγκο Βράνκοβιτς που έφτασε στα 3 φάουλ. Κούκος για τον Περάσοβιτς. Από τον Ιβάνοβιτς προσπάθεια να βρει το Ράτζα. Φάουλ να ο Μάνθος ο Κατσούλης που κάνει το πρώτο του φάουλ. Αυτός είναι ο παίκτης που πήρε τη θέση του Βράνκοβιτς. Και ανέλαβε βέβαια να φυλάξει τον Τίνο Ράτζα. Και επαναφέρει από πλάγιο ο Περάσοβιτς. Κούκοτς τώρα. Πάλι ο Παβίσεβιτς αυτή τη φορά. Μπαίνει προς τα μέσα. Βρίσκει τώρα τον Ιβάνοβιτς. Ιβάνοβιτς μπροστά στο Τζόνς. Χάθηκε το rebound αυτό που έπρεπε να ήταν του Άρη από τον Περάσοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς τώρα από τα 6-25 βρίσκει το στόχο. 27-23 δίνει προβάδισμα 4 πόντων πάλι στην Γιουγκοπλάστικα. 27-23 συγγνώμη. Βλέπετε 4 υπόλοιπες διαφοράς, 2 καλάθια και Τζόνς τώρα. Ο Τζόνς που δεν καταφέρει να τα αποδώσει. Κούκοτς εκεί. Είναι η μπάλα πλάγια τελικά για τον Άρη. Σωστά ο Κούκοτς έχασε την μπάλα από τα χέρια του και ο Περάσοβιτς προσπάθησε να τη μαζέψει. Πάτησε τη γραμμή. Μπροστά στα μάτια βέβαια των διαιτητών. Να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε, πρέπει να έχουμε τεχνική ποινή στο Γιάννη Ιωαννίδη. Από ό,τι του δείχνει ο διαιτητής πρέπει... Να τώρα τεχνική ποινή, πρέπει να είναι η δεύτερη τεχνική ποινή. Δύο τεχνικές ποινές πρέπει να έχουν δοθεί στον πάγκο, εκτός αν η πρώτη δόθηκε σε κάποιο παίχτη του Άρη. Πάντως ο διαιτητής έδειξε χαρακτηριστικά με μια κίνηση του χεριού του προς τον Ιωαννίδη ότι μιλάει πολύ. Γιάννης Ιωαννίδης βέβαια δεν μπορεί να ηρεμήσει εδώ. Να και ο Γκάλης σαν αρχηγός πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Καθόλου ευχάριστο βέβαια αυτό που συμβαίνει τώρα. Ο Ιβάνοβιτς στις βολές για αυτήν την τεχνική ποινή κάνει την πρώτη ευτυχώς. Ενώ ο Ιωαννίδης τον είδαμε λίγο πιο πριν να ζητάει time out. Ιβάνοβιτς που είναι ίσως ο πιο εύστοχος παίκτης σε ποσοστά, δεν την γυγοπλάστηκα. Αναβάζει τώρα το σκορ στο 28-23. Και η μπάλα πλάγια για τους Ιουγκοσλάβους. Ενώ βέβαια το time out που ζήτησε ο Ιωαννίδης δεν μπορεί να το πάρει σε αυτή τη στιγμή το αγώνα. Ράτζα που άλλαξε με τον Ιβάνοβιτς, έχει γίνει φάουλ. Να δούμε, πρέπει να έχει δοθεί αυτή τη φορά επιθετικό φάουλ. Έχει χρεωθεί επιθετικό φάουλ. Και τώρα δίνεται το time out που ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Το time out λοιπόν δεν έχει τελειώσει ακόμα. 28-23 όπως βλέπετε στο ταμπλό το σκορ. 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα. 9 τα φάουλ για την Ιουγκοσλαβική ομάδα, 7 για τον Άρη. Για τον Άρη που βέβαια δεν του στήχησε τελικά πολύ. Βλέπετε εδώ και τα φάουλ, ο Σρετένοβιτς έχει 3 όπως και ο Βράνκοβιτς, ο Σόμπιν, ο Ράτζα, ο Λυπηρίδης από 2 και ένα μόλις ο Κούκοτς. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν του στήχησε πολύ αυτή η υπόθεση τεχνικής ποινής, καθώς δέχτηκε μόνο τη μία βολή από τον Ιβάνοβιτς και έγινε το επιθετικό φάουλ. Έτσι η μπάλα τώρα είναι για την ελληνική ομάδα, στην οποία έχει περάσει και ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης, που επανέφερε την μπάλα για τον Γιαννάκη.
28-23, 5 πόντοι της διαφοράς για την Ιγκοσλαβική ομάδα και ο Τζόνς τώρα. Ο Ρωμανίδης που από ό,τι φαίνεται έχει πάρει τη θέση του Κατσούλη. Να ο Γκάλης που βρέθηκε έξοχα κατά το καλάθι. Και μείωσε σε 28-25. Κούκοτς τελικά είναι αυτός που βρήκε ο Παβίσεβης να δώσει την μπάλα. Ράτζα που πρέπει να έχει χρεωθεί με βήματα. Στην προσποίηση που έκανε για να αποφύγει το Λιπηρίδη έκανε βήματα ο Ράτζα και ο Γκάλης τώρα. Ο Γκάλης πάντα με τον Παβίσεβιτς. Γίνεται το φάουλ από τον Παβίσεβιτς που του βρήκε το χέρι. Έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Νίκος Γκάλης. Δέκατο φάουλ ομαδικό για τη Γιουγκοπλάστικα σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο Γκάλης που έχει πετύχει όπως βλέπουμε 9 πόντους μέχρι τώρα. Φτάνει λοιπόν τους 10 πόντους, έχει δικαίωμα και για δεύτερη βολή. 28-26 και στον ένα πόντο το παιχνίδι. 28-27 από τον Νίκο Γκάλη που έχει πετύχει 11 πόντους μέχρι στιγμής. Και κατεβάζει την μπάλα ο Παβίσεβιτς με δίπλα του το Ράτζα. Ο Ράτζα είναι αυτός που βγαίνει να βοηθήσει τα playmaker και βλέπετε. Πολύ μακριά από το καλάθι. Να τώρα που παίρνει την μπάλα από τον Περάσοβιτς. Βγάζει για τον Κούκοτς. Έχει χρεωθεί φάουλ στο Λιπηρίδη. Ο Λιπηρίδης ο οποίος προφανώς προσπάθησε να εμποδίσει με το σώμα του το κόψιμο που έκανε ο Ράτζα μέσα στη ρακέτα για να πάρει την μπάλα. Και έτσι ο Ράτζα τώρα πηγαίνει συμβολές. Το 8ο φάουλ ομαδικό για τον Άρη, μία και μία βολές για τον Ντίνο Ράτζα που έχει 10 πόντους μέχρι τώρα. Χάνει την πρώτη, ο Κούκοτς όμως του γυρίζει την μπάλα. Αδράνησαν εδώ οι παίκτες του Άρη, ίσως περίμεναν ότι θα ευστοχήσει με την πρώτη βολή ο Ντίνο Ράτζα. Τέλος πάντων, ο Παβίσεβιτς είναι αυτός τώρα που ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη του, δίνει για τον Ράτζα. Ο Ράτζα πιέζεται από τον Λιπηρίδη. Ο Τζόουνς διώχνει, πάλι μπάλα για τους Ιουγκοσλάβους. Προσπάθεια για τρεις πόντους από τον Περάσοβιτς. Μάζεψε ο Τζόουνς, Γιαννάκης και Γκάλης τώρα. Υπάρχουν κάτι στιγμιές μικροαδράνειες, θα λέγαμε, στα rebounds. Τώρα τα τελευταία λεπτά πρέπει να προσέξει λίγο ο Άρης. Βγάζει ο Γκάλης ωραία στην άλλη πλευρά για τον Ρωμανίδη. Τζόουνς παίρνει εντυπωσιακά το επιθετικό rebound. Και να δούμε, μετράει το καλάθι και πρέπει να έχει χρεωθεί με φάουλ ο Ράτζα. Για να δούμε. Ενώ βλέπετε εδώ τους φίλους του Άρη που έχουν έρθει να βοηθήσουν την ομάδα τους. Ο Ντίνο Ράτζα πρέπει να είναι αυτός που έκανε το φάουλ στον Τζόνς. Να δούμε, παίρνει εδώ το rebound ο Αμερικανός. Ναι, ο Ράτζα ίσως να τον έσπρωξε και λίγο εκεί βέβαια ο Τζόνς. Αλλά τη στιγμή που σηκώθηκε προς το καλάθι, ο Ράτζα ήταν επαφή απάνω του, τον παρεμπόδισε. Διαμαρτύρεται εδώ. Πάντως ο Τζόνς έχει δικαίωμα για δύο βολές. Το σκορ είναι 28-27. Εδώ ο Μαλίκοβιτς. Ετοιμάζει άλλη μια αλλαγή. Να δούμε, ο Τζόνς ευστόχησε στη δεύτερη βολή. Συγγνώμη, στη μία βολή είχε πετύχει το καλάθι ο Τζόνς. 28-30 λοιπόν το σκορ. Δίνει προβάδισμα ένα καλάθι τώρα στον Άρη. Ιβάνοβιτς έβγαλε την μπάλα για τον Παβίσεβιτς. Παβίσεβιτς προσπαθεί ο Τζόνς να κλέψει από πίσω χωρίς να τα καταφέρει. Περάσοβιτς βγάζει μακριά για τον Ράτζα. Παβίσεβιτς δεν θα επιχειρήσει τελικά το σημείο της πόντους. Για να δούμε εδώ, ο Τάμπακ πέφτει το καλάθι και πρέπει να έχει γίνει, ναι, έχει γίνει φάλο τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 30-30 το σκορ. Παναγιώτης Γιαννάκης που σηκώνει το χέρι του. Να και ο Βράνκοβιτς εδώ, ανίσκος και σηκωθεί από τον πάγκο. Με το Δοξάκι, τον Κατσούλη και τον Μπαλτατζή, τον νεαρό Μπαλτατζή που κάθονται μαζί στον πάγκο του Άρη. Το rebound από τον Νίκο το Φιλίπ. Γιαννάκης, Γκάλης, Ρωμανίδης, Τζόνς και Φιλίππου τώρα η πεντάδα για τον Άρη. Ο Φιλίππου που πήρε τη θέση του Λιπηρίδη. Τζόνς παίρνει την πάσα από τον Γκάλη. Μετράει το καλάθι όπως έχουν οι διαιτητές και πρέπει να έχει χρεωθεί αυτή τη φορά το φάουλ στον Κούκοτς.
Να ο Ράτζα εδώ που κάθισε στον πάγκο. Έχει 3 φάουλ ο Ντίνο Ράτζα και 10 πόντους που έχει πετύχει μέχρι τώρα. Το σκόρ έχει γίνει 30-32 για τον Άρη που έχει δικαίωμα και για μία βολή με τον Τζόνς και έχουμε time out. Στοχίας 55% το συνολικό για τη Γιουγκοπλάσκα, 42% για τον Άρη. Και ο Τζόνς που έχει δικαίωμα και για την ελεύθερη βολή. Ο Κούκοτς θα μαζέψει το rebound. Παβίσεβιτς τώρα. Κούκοτς με αντίπαλο πάντα το Τζόνς. Έβγαλε για τον Περάσοβιτς. Κούκοτς και πάλι. Με χαμηλό σχήμα παίζει η Γιουγκοπλάστικα. Καθώς βέβαια με χαμηλό σχήμα παίζει και ο Άρης. Κούκοτς με ωραία κίνηση και αντίπαλο το Τζόνς. Προσπάθεια εκεί με τον Αμερικανό που τον πιέζει πολύ καλά. Ο Γκάλης που φεύγει γρήγορα τώρα στον εφηδιασμό. Αποφεύγει με ωραία κίνηση πίμπο τον Ιβάνοβιτς. Πετυχαίνει το καλάθι ο Νίκος Γκάλης. 34-30. Δύο τα καλάθια της διαφοράς και Άρης Άρης από τους Έλληνες φιλάθλους στο σπλίτ. Κούκοτς. Ιβάνοβιτς. Παβίσεβιτς. Περάσοβιτς τώρα. Ο Ιβάνοβιτς που κλείνεται και στη γωνία από τον Ρωμανίδη. Παβίσεβιτς στον Ιβάνοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς που θα βρει το στόχο πρέπει να ήταν και έξω από τα 6-25. Δεν φαίνονταν εκεί καλά η γραμμή. Αν είναι τρίποντο πάντως έχει μειώσει τον ένα πόντο, 33-34. Και ο Γιαννάκης εδώ που ζητάει κίνηση από τους συμπαίχτες του. Τζόνς τώρα. Τζόνς περνάει έξοχα την μπάλα για τον Φιλίππου. Εκεί κοντοστέκει τον Φιλίππου, τελικά πετυχαίνει το καλάθι. 36 για τον Άρη, 33 για τη Γιουγκοπλάστικα. Τον Άρη που κρατάει σταθερά το προβάδισμα. 32 τελικά, δεν ήταν τρίποντο του Ιβάνοβιτς. 32-36 λοιπόν, 4 υπόντιτες διαφοράς για τον Άρη. Ίσως να γίναν και βήματα εκεί από τον Παβίσεβιτς. Αυτή τη φορά πρέπει να ήταν τρίποντο αυτό το σούτ του Περάσοβιτς. 35-36 στον ένα πόντο. Μειώνουν οι Γιουγκοσλάβοι και ο Γιαννάκης που έδωσε για τον Τζόνς. Τζόνς πάλι για τον Γιαννάκη. Παίρνει ο Γκάλης τώρα. Γκάλης που πετυχαίνει το καλάθι. Βλέπετε με πιο δύσκολο τρόπο. Ο Νίκος Γκάλης με τρεις αντιπάλους επάνω του. Πέτυχε το καλάθι. Ετοιμάζει το Σόμπι να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 35-38 το σκορ. Έχουμε πάλι τρεις πόντους διαφορά για την ελληνική ομάδα. Εδώ ο Ρωμανίδης που έκανε μια προσπάθεια να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Περάσοβιτς για τον Παβίσεβιτς. Αυτός τον Ιβάνοβιτς που αμέσως θα επιχειρήσει το σουτ και βρίσκει για άλλη μια φορά το στόχο. 37-38 από τον πάντα ψύχρεμο Ιβάνοβιτς που σε κρίσιμες στιγμές αναλαμβάνει αυτός να βοηθήσει την ομάδα του με τα μακρινά σουτ και να την κρατήσει βέβαια κοντά στο σκορ. Γιαννάκης στο Φιλίππου. Πάλι ο Γιαννάκης. Εύστοχος και ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας. 37-40. Προβάδισμα πάλι 3 πόντων για τον Άρη. Α, 36-40 μας δίνει η Γιουγκοσλάβια. Άρα δεν ήταν ούτε το δεύτερο σουτ του Ιβάνοβιτς τρίποντο. Αυτό πάντως είναι τρίποντο. Ευτυχώς δεν βρίσκει το στόχο. Γιαννάκης μαζεύει το rebound. Έξοχα ο Κούκοτς έκοψε, αλλά δεν πρόλαβε να επαναφέρει την μπάλα. Η μπάλα είναι πλάκια για τους Έλληνες παίκτες. Γρήγορα Γιαννάκης έδωσε στον Τζόνς. Οι διαιτητές όμως του ζητάνε πάλι να εκτελέσει την μπάλα από πλάγια. Του δείχνει ότι έπρεπε να εκτελέσει μετά τη μεσαία γραμμή. Την επαναφορά ο Γιαννάκης και τώρα ο Γκάλης. 36-40 το σκορ για τον Άρη που παλεύει σαν ίσως προς ίσο εδώ μέσα στο σπλίτ. Κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Φιλίππου που πήρε την πάσα από τον Γκάλη και δύσκολα πιεζόμενος από το Σόμπιν βρήκε το στόχο. 36-42. 6 πόντες διαφοράς για τον Άρη. Για τον Άρη που πηγαίνει για το θαύμα, θα λέγαμε, καθώς το παιχνίδι στο σπλίτ για τις υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούν την είσοδο του στην τετράδα θεωρείται χαμένο, θα λέγαμε από την αρχή. Ο Σόμπιν εδώ μειώνει σε 38-42. Να ο Σόμπι. Ύψους 2 μέτρα και 6, δυνατός αθάβρος θα λέγαμε κάτω από το καλάθι. Τζόνς πιέζεται τον Κούκοτς, μπροστά στον Κούκοτς ο Τζόνς. Ο Αμερικανός πηγαίνει πολύ καλά, πρέπει να είναι αρκετά εύστοχος. 38-44. Πάλι 6 πόντι της διαφοράς για τον Άρη που δεν αφήνει σε καμιά στιγμή
Δεν χαλαρώνει σε καμιά στιγμή, θα λέγαμε. Προσπάθεια του Ιβάνοβιτς. Έβγαλε έξω για τον Περάσοβιτς. Να τώρα πάλι ο Ιβάνοβιτς. Βρίσκει το στόχο ο Ιβάνοβιτς. Δεν θα διακινδυνεύσει εδώ να πω αν ήταν τρίποντο ή όχι. Πάλι το πλάνο δεν έδειχνε τη γραμμή των 6-25. Άφησε κιλός πάντως του Γιάννη Ιωαννίδη. Πρέπει να ήταν τρίποντο και το σκόρ έχει γίνει 41-44. Γκάλης έξω, χειρονομική προσπάθεια. Διώχνει ο Κούκοτς κανονικά πάνω από το Στεφάνι για να πηγήσει μπάλα. Γρήγορα ο Παβίσεβιτς, ο Ιβάνοβιτς που βγάζει για τον Κούκοτς. Τον κόβει εντυπωσιακά ο Τζόουνς και παίρνει ο Γιαννάκης. Αμέσως την παλιά ευνηδιασμού για τον Γκάλη. Γκάλης εκεί που δεν σταματιέται, θα πετύχει το καλάθι. Πήρε και το φάουλο από τον Ιβάνοβιτς που άδικα διαμαρτύρεται. Ο Γκάλης που πέρασε έξω, θα λέγαμε, ανάμεσα από τον Παβίσεβιτς και τον Ιβάνοβιτς. Ασκιά ο Γκάλης, έφτασε και στο lay-up. Κάνει το σκορ 41-46 και αποκτά δικαίωμα και για βολή. Βλέπετε εδώ, να ο Ιβάνοβιτς με το σώμα. Βρήκε τον αρχηγό του Άρη. Και εδώ πετυχαίνει και το καλάθι. Έχει λοιπόν δικαίωμα και για μία βολή ο Νίκος Γκάλης, καθώς από αρκετή ώρα ο Γκάλης, θα λέγαμε, εδώ και αρκετή ώρα ταλαιπωρεί τη γιουγκοσλαβική άμυνα και άδικο ο Ιβάνοβιτς διαμαρτυρήθηκε για αυτό το πεντακάθαρο φάουλ. 40-47 λοιπόν, δεν ήταν ούτε το τελευταίο σουτ του Ιβάνοβιτς τρίποντο. 40-47 το σκορ, 7 πόντι για τον Άρη και Ιβάνοβιτς. Ιβάνοβιτς που κόβεται με φάουλ από τον Ρωμανίδη. Έχει δικαίωμα για μία και μία βολές. Τζόουνς εδώ, Γκάλης και Ρωμανίδης τα λένε. Και ένα ο Ιβάνοβιτς, βλέπετε 18 πόντους, 50% στα τρίποντα, 1-2. 7-9 σουτ για 2 πόντους και 2-3 βολές. Πέτυχε και τώρα τη μία, έχει μειώσει 41-47. Και χάνει τη δεύτερη, 41-47, 19 πόντους από τον Ιβάνοβιτς μέχρι στιγμής. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κοντρόλει οι επιθέσεις του Άρη, που βέβαια όταν βρίσκει την ευκαιρία με κάποιο αμυντικό rebound φεύγει και στον εφηδιασμό όπως έκανε πριν με τον Νίκο Γκάλη, αλλά παίζει, θα λέγαμε, ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Είναι πολύ καλωστημένος ο Άρης από τον Γιάννη Ιωαννίδη και ο Γκάλης που πέτυχε ένα ακόμα καλάθι. 41-49, γίνονται 8 υπότιτλοι της διαφοράς. Και η μπάλα δίνεται από τους διαιτητές στον Άρη. Και έχουμε time out που πρέπει να έχει ζητήσει ο Μαλίκοβιτς. Ναι, ο Μαλίκοβιτς εδώ φωνάζει στους παίκτες του. Στιγμή ο Γκάλης έχει πετύχει 20 πόντους, 19 ο Ιβάνοβιτς, ο Τζόουνς 11, ο Ράτζα που κάθεται στον πάγκο 10, ο Περάσοβιτς 5 όπως και ο Λιπηρίδης. Δεν είναι όμως μόνο ο Γκάλης, ο Τζόουνς και ο Λιπηρίδης που βλέπουμε εδώ να έχουν πετύχει, όπως είπαμε, 20, 11 και 5 πόντους αντίστοιχα. Οι παίκτες που διακρίνονται σήμερα για τον Άρη. Πολύ καλά πηγαίνει στον οργανωτικό τομέα και ο Παναγιώτης Γιαννάκης που παίζει και εξαιρετική άμυνα όπως πάντα. Ο Γιαννάκης που επανέφερε τώρα για τον Τζόουνς. Ο Άρης λοιπόν είναι πολύ καλωστημένος, όπως είπαμε, στην άμυνα. Ενώ και επιθετικά προσπαθεί να φτάνει πάντα σε τελική προσπάθεια με πολύ καλές πιθανότητες για να ευστοχήσει. Δεν κάνει βιαστικές επιθέσεις. Παίζει ένα πολύ καλό κοντρόλ μπάσκετ και, όπως είπαμε, όταν κερδίσει κάποιο rebound και του δίνεται ευκαιρία, φεύγει και στον ευνηδιασμό. Ο Γκάλης εδώ για τον Φιλίππου και γίνεται φάουλ από τον Ιβάνοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς που διαμαρτύρεται. Εδώ αγκάλιασε τον Γκάλη. Καθαρό το φάουλ που δόθηκε. Ο Νίκος Γκάλης λοιπόν που έχει δικαίωμα για μία και μία βολές. ...41-50. Κάνει τη διαφορά 9 πόντους για την ελληνική ομάδα. Και 41-51, 10 υπόντι της διαφοράς. Βλέπετε, 48 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Ο Άρης που κάνει μια εντυπωσιακή προσπάθεια απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης. Τα θεία βρέφη, όπως
τους έχουν αποκαλέσει τους νεαρούς σε ηλικία, αλλά πολύ μεγάλους σε ταλέντο παίκτες της Γιουγκοπλάστικα. Έχουμε φάουλ εδώ που κάνει ο Ρωμανίδης πάνω στον Ιβάνοβιτς, που έχει δικαίωμα για δύο βολές. Πρέπει να θέλουμε περίπου 30 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτό το πρώτο μέρος. Ο Άρης βέβαια σίγουρα μετά τις βολές του Ιβάνοβιτς έχει ολόκληρη επιθετική προσπάθεια. ...42-51 τώρα. Ακόμα μία βολή για τον Ιβάνοβιτς, που μειώνει σε 43-51. Γιαννάκης, ενώ πρεσάρουν τώρα οι Ιουγκοσλάβοι. 43-51 το σκορ και πάνω στο Γιαννάκη έχει πέσει ο Περάσοβιτς. Ο Παβίσεβιτς, συγγνώμη. Ο Ιωαννίδης δείχνει εδώ από τη γραμμή μπροστά μας το Γιαννάκη ψύχραμα, να εξαντληθεί δηλαδή ο χρόνος. 43-51 το σκορ. Γκάλης που μπαίνει προς τα μέσα μόνος, που βγάζει τελικά στο Ρωμανίδη. Το σούτ από το Ρωμανίδη μαζεύει ο Ιβάνοβιτς. Προσπαθεί τώρα γρήγορα να περάσει μπροστά με τον Περάσοβιτς που επιχειρήσει για 3 πόντους. Όχι, δεν πρέπει να μετράει το καλάθι. Ναι, δεν μετράει το καλάθι. Έγινε το άστοχο σούτ, ακούστηκε καθαρά η κόρνα από τη γραμματεία και στη συνέχεια έτυχε καλάθι ο Κούκοτς με follow. Έτσι έχουμε τελικό σκορ 43-51. Βλέπετε και τα στατιστικά, 55% η Γιουγκοπλάστικα που εξακολουθεί να είναι πιο εύστοχη από τον Άρη, 53% ο Άρης που δεν έχει ακόμα επιχειρήσει τρίποντο. Αυτό που λέγαμε ότι προσπαθεί με συνετές προσπάθειες ο Γιαννάκης, σήμερα είναι πολύ σταθερός θα λέγαμε, και οργανώνει την ομάδα, δεν έχει αναλάβει εκτελεστικό ρόλο. 18 στα 34 σου για 2 πόντους, 53%, 15 στις 18 βολές, 83%, πολύ ψηλό ποσοστό στις βολές ο Άρης. Αντίστοιχα 3 στα 6 τρίποντα η Γιουγκοπλάστικα, 14 στα 25 τρίποντα και 6 στις 10 προσπάθειες για ελεύθερες βολές. Ενώ ξαναβλέπουμε εδώ την τελευταία προσπάθεια των Ιουγκοσλάβων, μετά το άστοχο σουτ του Ρωμανίδη, σταματάει και επιχειρεί το σουτ για 3 πόντους. Ο Παβίσεβιτς, βλέπετε η μπάλα είναι έξω, και εδώ κάπου είχε ακουστεί το σφύριγμα από τη γραμματεία της, στο καλάθι του Κούκοτς, είναι εκπρόθεσμο. Πρώτο ημίχρονο 43-51, 8 η πόντη της διαφοράς για τον Άρη. Παναγιώτης Γιαννάκης 65-64. Μεγάλη προσπάθεια από τον Άρη που καταφέρνει να πλησιάζει πάντα στον ένα πόντο. Περιμένει το στραβοπάτημα σε κάποια επίθεση του Γιουγκοπλάστικα για να πάρει το προβάδισμα. Ιβάνοβιτς εδώ μπροστά στον Τζόουνς που τον κόβει. Παίρνει ο Γκάλης τελικά την μπάλα. Γυρίζει με τη reverse pass αυτή για τον Γιαννάκη. Να ο Τζόουνς που διορθώνει. Ο Τζόουνς που τελικά διαλέγει να κάνει αυτό στην προσπάθεια και δικαιώνεται. 64-66, αυτό που λέγαμε, το λάθος που κάνανε οι Ιουγκοσλάβοι. Δίνει πάλι το προβάδισμα με ένα πόντο στον Άρη. Φύγανε 3-2 στον εφηβιασμό οι παίκτες του Άρη. Ο Ιβάνοβιτς προσπαθεί να τα αποδώσει με τρίποδο. Ο Τζόουνς που μαζεύει εντυπωσιακά το rebound. Πάει πάρα πολύ καλά ο Αμερικανός, που ενισχύει πραγματικά, έχει μια σημαντική προσφορά στον Άρη στα παιχνίδια αυτά. Εδώ έγινε το λάθος από τον Μπράνκοβιτς που πρόλαβε με να γυρίσει, αλλά πήγε μπάλα στον Κούκοτς τώρα. Περάσοβιτς βρίσκει το στόχο, προβάδισμα πάλι για την Γιουγκοπλάστικα, 67-66 το σκορ. Στον πόντο λοιπόν το παιχνίδι, που θα λέγαμε ότι έχει συνταρακτική εξέλιξη στο σκορ, διακύμανση. Μία ή μία ομάδα μπροστά, μία ή άλλη. Τζόουνς τώρα. Να το εντυπωσιακό επιθετικό rebound από τον Λυπηρίδη που πέτυχε το καλάθι και πήρε φάουλ από τον Τόνι Κούκοτς. Να εδώ ο Λυπηρίδης που έκανε μία έξοχη προσπάθεια, 67-68 το σκορ. Και βέβαια έχει δικαίωμα και για μία βολή ο Βασίλης Λυπηρίδης, να δούμε. Να και εδώ ο Βράνκοβιτς. Άστοχη βολή του Λυπηρίδη που δεν βρήκε ούτε Στεφάνη, δόθηκε μπάλα αμέσως πλάγια από τον Κόλλιν. 3-0 Ιβάνοβιτς, αλλάζουν την μπάλα. Βγαίνει τώρα ο Περάσοβιτς για να βοηθήσει τον Σρετένοβιτς. Σρετένοβιτς και πάλι βγήκε και έκανε το ωραίο σκρίν εκεί ο Ράτζα. Προσπαθεί να βγάλει την άσης για τον Ιβάνοβιτς που δεν κατάλαβε στην προσπάθειά του. Ο Σρετένοβιτς, ο Τόνι Κούκοτς εδώ. Να και ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο Κούκοτς. 69-68 το σκορ τώρα. 70-68 ήταν σουτ για 3 πόντους.
Αυτό από τον Γκούκοτς. Ένα καλάθι μπροστά η Γιουγκοπλάστικα και ο Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς μέσα στη ρακέτα έχασε αυτό το σούτ ο Βράνκοβιτς. Ενώ είδατε από πόσο ψηλά σούταρε. Να ο Ιβάνοβιτς που πατάει τη γραμμή πριν προλάβει να γυρίσει την μπάλα. Την μπάλα που βέβαια είναι πλάγια για τον Άρη. Εδώ είναι ο Ιβάνοβιτς. Και ο Βρετανός ο Κόλλιν που έδωσε το Γιαννάκη και αυτός επαναφέρει για τον Γκάλι. Γκάλις πάλι με τον Γιαννάκη. Ο Βράνκοβιτς που βγαίνει εκεί για να βοηθήσει με το σκριν. Πάλι έγινε το λάθος που ευτυχώς δεν έδωσε όμως την μπάλα στους Ιουγκοσλάβους. Ο Περάσοβιτς εκεί πίεσε την μπάλα του, την πάσα του Γκάλι. Ενώ ο Μαλίκοβιτς ετοιμάζει πάλι το Σόμπι να το ρίξει το παιχνίδι. Γιαννάκης με τον Φιλίππου. Γιαννάκης τώρα για τον Γκάλι. Το Φιλίππου που έχει μπει στη θέση του Λιπηρίδη. Γκάλις με τον Γιαννάκη που επιχειρήσουν για τρεις πόντους και πιεζόμενος, αψυχολόγητος τα λέγαμε. Παίρνει όμως ο Φιλίππου το επιθετικό rebound. Χάνει και αυτή την προσπάθεια ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Κούκοτς είναι αυτός που μαζεύει τελικά. Ο Σρετένοβιτς αλλάζει την μπάλα με τον Περάσοβιτς για τρεις πόντους από τον Κούκοτς που βρίσκει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το στόχο. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντα από τον Τόνι Κούκοτς, 73-68, δίνει προβάδισμα με 5 πόντους, βλέπουμε πάλι. Περίπου ένα μέτρο έξω από τη γραμμή ήταν 6-25. Ο Τόνι Κούκοτς κάνει το σκορ 73-68. Και ο Γιαννάκης με τον Φιλίππου. Το φάουλ που χρεώνεται στον Ιβάνοβιτς, ναι, στον Ιβάνοβιτς έχει δοθεί το φάουλ. Βλέπετε ο Ιβάνοβιτς έχει 25 πόντους και 4 φάουλ. Γκάλις που έκανε τον πάσιμο στραβοπάτησε εκεί. Άτυχη στιγμή θα λέγαμε για τον Νίκο Γκάλι. Προσπάθεια ο Σρετένοβιτς για νέο τρίποντο. Μαζεύει ο Βράνκοβιτς. Ο Γιαννάκης γρήγορα την παλιά ευνηδιασμού για τον Γκάλι που θα πετύχει το καλάθι. Ο Γκάλις που κουτσένει εδώ και λίγο. 73-70. Είχε ξεχαστεί από αυτό το τραυματισμό του μέσα στη ρακέτα της Γιουγκοπλάστικα και βρήκε την ευκαιρία βέβαια να πετύχει στον εφηλιασμό το καλάθι ο Κούκοτς τώρα. Ας ελπίσουμε να μην έχει τίποτα σοβαρό ο Νίκος Γκάλης. Κουλά τώρα εδώ βλέπουμε τρέχει κανονικά, συνεχίζει κανονικά. Ιβάνοβιτς. Μάχη εκεί για το rebound, τελικά το κέρδισε ο Σόμπιν που πέτυχε και το καλάθι. 75-70, βλέπετε 7 λεπτά ακόμα και 7 δευτερόλεπτα. Τα φάουλ είναι πάλι πιο πολλά για τους Ιουγκοσλάβους που έχουν κάνει 7-5 μόλις ο Άρης σε αυτό το δεύτερο μέρος. Ο Τζόουνς έξω για την ατομική προσπάθεια βρίσκει το στόχο 77-72. Ο Ιβάνοβιτς πάει να ανταποδώσει με το μακρινό σουτ. Παίρνει το rebound τελικά ο Γιαννάκης με τον Βράνκοβιτς και να ο Γκάλις. Ο Γκάλις που έχει τον Τόνι Κούκοτς. Κόπηκε από πίσω από το Ράτζα, αλλά έχει δοθεί πρώτα φάουλ στο Ντόνι Κούκοτς. Βλέπουμε εδώ. Δείχνει χαρακτηριστικά. Ο Κόλλιν το νούμερο 7. Και έχουμε time out που αυτή τη φορά ζητάει ο Μαλίκοβιτς. Εδώ. Βλέπετε. Έχει 100% στις ελεύθερες βολές. 8-8. Και συνεχίζει βέβαια να έχει 100% στις βολές, 9-9 και 32 πόντους. Μειώνει το σκορ σε 77-73 και 77-74 τώρα από τον Νίκο Γκάλι που φτάνει τους 33 πόντους. 75-74 συγγνώμη. Στον ένα πόντο λοιπόν πάλι το παιχνίδι και ο Σρετένοβιτς που προσπαθεί να περάσει την μπάλα για το Ράτζα. Ο Φιλίππου μαρκάρει εκεί αποτελεσματικά αλλά δεν πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα παρά την ηρωική θα λέγαμε προσπάθεια των πλονιζών που έκανε. Ο Ισπανός ο Βιτσέντε δίνει την μπάλα στο Ρετένοβιτς που βγάζει για τον Ιβάνοβιτς τελικά. Σ
Ρετένοβιτς και πάλι για το Ράτζα. Το Ράτζα που έχει πάρει τώρα βέβαια ο Φιλίππου. Ιβάνοβιτς που θα βρει το στόχο 77-74. Τρεις υπότιτλοι διαφορά πάλι για την Γιουγκοπλάστικα. Τον Γκάλης. Ο Τζόουνς τώρα. Πέρασε από τον Ιβάνοβιτς. Προσπαθεί εκεί. Πιεζόμενος από το Ράτζα. Πήρε το επιθετικό rebound. Ταύρος ο Τζόουνς αλλά έχασε το καλάθι. Διαμαρτύρεται εδώ στον Ισπανό, στον Βιτσέντε για φάουλ. Ο Κούκος που έδωσε έξυπνο στο Ράτζα, όλοι περιμέναν τρίποντο. Εντυπωσιακό το κόψιμο στο πιο ψηλό σημείο, θα λέγαμε, της πορείας μπάλας από τον Βράνκοβιτς. Αλλά ο Ιβάνοβιτς θα βρει πάλι το στόχο 79-74. 5 υπότιτλοι διαφοράς. Είναι 79-74 και όχι 77-74. Να τώρα διορθώνουν το σκόρ οι Γιουγκοσλάβοι. Γκάλης, προσπάθεια να περάσει για τον Βράνκοβιτς. Πιέζεται και κερδίζει φάουλ από το Σόμπιν. Είναι το ένα το ομαδικό φάουλ που έχει κάνει η Γιουγκοπλάστικα. Αλλά ο Ιωαννίδης δείχνει ότι προτιμάει δηλαδή να παίξουν την μπάλα από πλάγια οι παίχτες του Άρη. Τζόουνς για το Γιαννάκη και ο Γκάλης τώρα. Ο Γκάλης που περνάει ωραία στο Βράνκοβιτς, αυτός καρφώνει αφού απέφυγε με ωραία προσποίηση το Σόμπιν. Να ο Ιωαννίδης που βλέπει το ταμπλό, 79-76 το σκορ. Από το Σρετένοβιτς και το Σόμπιν η μπάλα στον Κούκοτς. Ο Κούκοτς προσπάθεια να βρει κάτω το καλάθι το Ράτζα. Έξυπνα έκδοξε ο Φιλίππου και έκανε το φάουλ εδώ ο Σρετένοβιτς. Στον Νίκο Φιλίππου. Να ο Σρετένοβιτς. Και εδώ σε πρώτο πλάνο είναι ο Κόλλιν. Τελικά το φάουλ χρεώθηκε στον Γκάλι, που ήταν ο αποδέκτης της πάσας του Φιλίππου και όχι στον Φιλίππου. Διαμαρτύρονται εδώ οι Γιουγκοσλάβοι και ζητάνε να πάει στις φορές ο Φιλίππου. Να δούμε, υπάρχει μια διαφωνία με τον Γκάλι, τον Βιτσέντε και τον Κούκοτς. Ο Βιτσέντε που δείχνει να απομακρυνθεί ο Γκάλις. Τελικά, σωστά το είχαμε πει στην αρχή, το φάουλ είχε δοθεί στον Νίκο Φιλίππου. Του σπρώχτηκε. Να εδώ και ο Ιωαννίδης που κινείται μεταξύ γραμματείας και διαιτητών. Βλέπουμε να τον καθησυχάζει και ο Κόλλιν. Και ο Χάρης ο Παπαγεωργίου στο βάθος. Ο έφορος της ομάδας του Άρη. Ο μεγάλος άσος. Το κίτρινο της Θεσσαλονίκης που έχει σταματήσει βέβαια την ενεργοδράση να δούμε. Τελικά το δώσαν στο Γιαννάκη οι διαιτητές. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δώσαν. Ο Γιαννάκης δεν ήταν καν μέσα στη φάση. Τέλος πάντων, ο Γιαννάκης που φτάνει τώρα τους 7 πόντους και που έχει πολύ καλή ευστοχία μόνο σε ελεύθερες βολές από ό,τι βλέπετε. Μειώνει και με αυτή τη δεύτερη βολή σε 79-78. Στον ένα πόντο πάλι ο Άρης λοιπόν. Ο Κούκοτς με τον Ιβάνοβιτς. Κούκοτς τώρα, έβγαλε για το Σόμπιν. Αυτός επιχειρεί το σουτ. Για άλλη μια φορά άστοχος ο Σόμπιν. Που πολύ καλά κάνουν οι παίκτες του Άρη και δεν τον πρεσάρουν όταν έχει την μπάλα σε μέση απόσταση και επιχειρεί σουτ. Είναι χαρακτηριστικά άστοχος ο Σόμπιν που έκανε και το φάουλ εδώ. Έχει φτάσει τα 11 ομαδικά σε αυτό το δεύτερο μέρος, ενώ εδώ ο Νίκος Γκάλης δροσίζεται. Η Γιουγκοπλάστικα, έτσι βέβαια, έχει δικαίωμα πάλι για μία και μία βολές ο Παναγιώτης Γιαννάκης που εξακολουθεί να είναι εύστοχος και σοφαρίζει 79-79 και έχει τώρα την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα μας. 9 υπόδειοι του Γιαννάκη, 5 βολές. Νάτος 6 στις 6 βολές ο Γιαννάκης, 79-80. Πέρασε μπροστά ο Άρης, ένα πόντο. Ο Άρης που ξεπέρασε θα λέγαμε πολύ καλά αυτό το προβάδισμα των 5 και 7 πόντων που είχε πάρει η Γιουγκοπλάστικα. Σόμπιν τώρα. Έξω για τον Κούκοτς που πρεσάρεται από τον Τζόουνς. Κλέβει έξω ο Φιλίππου που παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω στο Ράτζα. Και να ο Τζόουνς εδώ με αντίπαλο τον Κούκοτς. Έξω έχει κίνηση πίβοτ και πετυχαίνει το καλάθι ο Αμερικανός 79-82. Να εδώ ο Τζόουνς, τρεις υπόντι που παίρνει προβάδισμα ο Άρης. Βλέπετε 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ιβάνοβιτς που βρίσκει το στόχο. Πίσω από την πλάτη του Σόμπιν και του Κούκοτς που του κάνανε το σκριν. 81-82.
Και από το Γιαννάκη μπάλα για τον Τζόνς. Ο Άρης που μπορεί να φτάσει στην πολύ μεγάλη νίκη αν προσέξει αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Γκάλης για τον Φιλίππου. Ευτυχώς ο Βράνκοβιτς πρόλαβε την μπάλα. Γιαννάκης επιχειρεί για τρεις πόντους. Πάλι άστοχος ο Γιαννάκης. Στα τρίποντα που επιχειρεί δεν έχει πετύχει ούτε ένα μέχρι τώρα. Από το Σρετένοβιτς μπάλα στον Ιβάνοβιτς. Αυτός από μέσα απόσταση πάντα σουτάρει. Σόμπιν που κόβεται από, εντυπωσιακά από τον Τζόουνς. Και ο Γιαννάκης μαζεύει. Δίνει για τον Γκάλη. Γκάλης που σταμάτησε μπροστά στην έξω άμυνα του Σρετένοβιτς, αλλά κρατάει πάντα την μπάλα ο Γκάλης. Θα πάει βέβαια σε κοντρόλ επίθεση ο Άρης τώρα αφού δεν πέρασε ο εφηλικιασμός. Τον Γκάλης που ανεβαίνει αυτός τώρα στο κεφάλι όπως λένε σε θέση playmaker. Με τον Κούκοτς εκεί να τον πιέζει και το Ράτσα πετυχαίνει το καλάθι ο Νίκος Γκάλης που έχει 35 πόντους σήμερα. Μέχρι τώρα βέβαια 81-84. Κάνει πάλι τη διαφορά 3 πόντους. Ιβάνοβιτς. Έβαλε το χέρι του εκεί να κλέψει ο Τζόνς και έκανε φάουλ. Ο Τζόνς που έχει μπαταρισμένο το δεξί του χέρι. Όλα που βέβαια από ό,τι είχε αποδειχθεί δεν είναι κάτι σοβαρό. Πάρα πολύ καλά ο Αμερικανός. Όπως καθώς λέγαμε και στο πρώτο μέρος, πάει εντυπωσιακά καλά ο Άρης στα αμυντικά του καθήκοντα σήμερα. Παίζουν πάρα πολύ καλή άμυνα οι Έλληνες παίχτες. Ο Σρετένοβιτς εδώ για τον Ιβάνοβιτς. Ιβάνοβιτς κάνει το σουτ μπροστά στο Βράνκοβιτς που πρέπει να κούμπησε λίγο την μπάλα. Ο Ράτζα που κόβεται από τον Τζόνς και δίνεται φάουλ. Δίνεται φάουλ και δείχνει χαρακτηριστικά ο Κόλλιν ότι του βρήκε το χέρι ο Τζόνς. Ο Τζόνς που διαμαρτύρεται. Νάτος εδώ με τον Βράνκοβιτς. Ο Ράτζα λοιπόν έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Δοξάκης εδώ που έδωσε την πετσέτα στο Βράνκοβιτς. Ο Ράτζα μειώνει σε 82-84 στο ένα καλάθι. Να εδώ ο Ντίνο Ράτζα. 19 πόντι μέχρι τώρα από τον Ντίνο Ράτζα. Βλέπετε 8 στα 12 δίποντα, 3 στις 6 βολές. Να τώρα και η δεύτερη εύστοχη 83-84 στον ένα πόντο. Πάντα για την ελληνική ομάδα, ενώ πρέπει να θέλουμε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Πιέζουν τώρα οι Ιουγκοσλάβοι. Ο Φιλίππου που προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Να δούμε τι έχει δοθεί. Ο Ιβάνοβιτς εδώ. Βλέπουμε να διαμαρτύρεται. Δόθηκε φάουλ στον Ιβάνοβιτς. Φάουλ στον Ιβάνοβιτς που είναι το πέμπτο του. Να λοιπόν που ο Ιβάνοβιτς που έχει πετύχει 31 πόντους και που είναι βέβαια ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, φεύγει από το παιχνίδι. Με 5 φάουλ. Σε αυτό το lay-up που προσπάθησε να κάνει ο Νίκος Φιλίππου, πρέπει κάτω στο έδαφος ο Ιβάνοβιτς που δεν σηκώθηκε να τον εμποδίσει στο σουτ, να τον έσπρωξε. Δόθηκε το φάουλ 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα. 2 λεπτά δηλαδή περίπου, 83-84. Ενώ ο Άρης ευνοείται και από τα φάουλ όπως είναι μέχρι στιγμής. Καθώς έχει δικαίωμα να εκτελεί μία και μία βολές, βέβαια εδώ. Και ορθά κατά τη γνώμη μας προτίμησε ο Ιωαννίδης να παίξει από πλάγια την μπάλα ο παίκτης του. Λιγότερο από 2 λεπτά πρέπει να θέλουμε περίπου στο 1.45 τώρα. Και ο Άρης που εξαντλεί βέβαια το χρόνο και είναι πολύ σημαντική αυτή η επίθεση. Θα είναι πολύ καλό για την ελληνική ομάδα να φτάσει στο καλάθι. Να ο Τζόνς εδώ που θα το πετύχει αλλά δεν μετράει. Έχει χρεωθεί φάουλ πριν κάνει το σούπα Αμερικανός. Έχει δοθεί λοιπόν φάουλ πάνω στο Τζόνς που έχει δικαίωμα για μία και μία βολές. Εύστοχος ο Αμερικανός 83-85 που αποκτά βέβαια δικαίωμα και για δεύτερη βολή. 22 πόντους μέχρι στιγμής από τον Τζόνς. Εύστοχος και στη δεύτερη 83-86 δίνει προβάδισμα 3 πόντων στον Άρη έχοντας πετύχει 23 πόντους ο Τζόνς που βοηθάει πολύ την ομάδα του. Διώχνει ο Βράνκοβιτς. Είναι πολύ καθοριστική αυτή η επίθεση για τον Άρη που πήρε το rebound. Κατάφερε να αποφύγει το καλάθι. Πρέπει να θέλουμε κάτι περισσότερο από ένα λεπτό. Και ο Γκάλης που έχει βγει τώρα ο Κούκοτς να τον αντιμετωπίσει. Για τον Τζόνς, 83-86 για την ελληνική ομάδα. 3 πόντοι της διαφοράς. Και βέβαια αυτή η επίθεση, αν είναι καλάθι, ίσως να κρίνει και το παιχνίδι υπέρ της ομάδας μας. Εδώ οι διαιτητές διάκοψαν το παιχνίδι γιατί έπεσε ένα χαρτί μες στον αγωνιστικό χώρο. Να εδώ ο Κόλλιν που σήκωσε το χέρι του.
Και έχουμε time out. Time out που με την ευκαιρία πρέπει να ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Βλέπετε 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μεγάλη προσπάθεια του Άρη, 83-86, προηγείται 3 πόντους μέσα στο split. Θα είναι βέβαια η μεγαλύτερη έκπληξη, μεγαλύτερη σίγουρα και από αυτή που έκανε η Λιμός στην πρώτη αγωνιστική, κερδίζοντας μέσα στο Τελαβίβ τη Μακάμπη. Κανείς δεν περίμενε ότι μπορεί να χάσει γιουγκοπλάστικα εδώ μέσα στο split, όμως ο Άρης, γίγαντας τα λέγαμε σήμερα αγωνιστικά, καταφέρει να προηγεί το 83-86. Βλέπετε και τα στατιστικά, έχει περάσει τώρα στην ευστοχία ο Άρης μπροστά, 52% συνολικά, 51 γιουγκοπλάστικα. Η ελληνική ομάδα που έχει 1 στα 4 τρίποντα, 30 στα 56 δίποντα και 23-27 ελεύθερες βολές, ενώ οι Ιουγκοσλάβοι 6 στα 15 τρίποντα, 28 στα 52 δίποντα. Είδαμε 83-86 το σκορ και έτοιμος να επαναφέρει ο Τζόουνς. 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα λοιπόν ακόμα. Ο Γκάλης που πήρε από τον Τζόουνς κάνει την έξοχη κίνηση. Ο Γκάλης δεν θα πετύχει το καλάθι, έχει πάρει το φάουλ από τον Κούκοτς. Ο Κούκοτς, ο οποίος πρέπει και αυτός τώρα να έχει συμπληρώσει 5 φάουλ και φεύγει από το παιχνίδι. Είναι ο δεύτερος παίκτης που αποβάλλεται. Να ο Τόνι Κούκοτς που κάθεται στον πάγκο με 12 πόντους. Ο Κούκοτς λοιπόν είναι αυτός που θα ακολουθήσει λιγότερο από ένα λεπτό πριν από το τέλος τον Ιβάνοβιτς. Άλλη μια μεγάλη απειλή λοιπόν για τον Άρη στον πάγκο. Τόνι Κούκοτς πολύ εύστοχος και έξω από τα 6-25. Και να ο Γκάλης στις βολές, 83-87. 4 πόντοι της διαφοράς για τον Άρη, 36 πόντοι για τον Νίκο Γκάλη. Χάθηκε η δεύτερη βολή, 83-87, δυο καλάθια μπροστά η ελληνική ομάδα και ο Σρετένοβιτς που κατεβάζει την μπάλα, ο Ράτζα. Ο Ράτζα που φαίνεται να μην ξέρει τι θα κάνει. Ο Περάσοβιτς έβγαλε για τον Παβίσεβιτς, έκλεψε εκπληκτικά ο Γκάλης την μπάσα προς τον Σρετένοβιτς και εκεί βέβαια δεν μπορεί να τον κόψει κανένας και καλά κάνει και πανηγυρίζει ο Γκάλης, 83-89, δεν πρέπει πια με τίποτα να χαθεί η νίκη για την ελληνική ομάδα. Παρά το καλάθι εδώ που πετυχαίνει ο Περάσοβιτς και μειώνει σε 85-89. Ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Έχουμε ένα νέο time out που πρέπει να ζήτησε αυτή τη φορά ο Μαλίκοβιτς. 85-89, 4 πόντοι της διαφοράς. Υπέρ του πρωταθλητή Ελλάδας, του Άρη. Βλέπουμε πάλι τα στατιστικά. Των δύο ομάδων. Βλέπετε θέλουμε 38 δευτερόλεπτα. 85-89. Και η μπάλα για τον Άρη, ενώ βέβαια γιουγκοπλάστηκα πρεσάρι σε αυτά τα τελευταία 38 δευτερόλεπτα. Ο Άρης που αν εξαντλήσει την επίθεσή του, έστω και αν δεν πετύχει καλάθι, αν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, δεν θα αφήσει χρόνο στους Γιουγκοσλάβους. Ο Δοξάκης που βέβαια πέρασε από τον Ιωαννίδη, σαν καλός χειριστής, κερδίζει το φάουλ εδώ από τον Παβίσεβιτς. Λάγια η μπάλα για τον Άρη. Δοξάκης, Γιαννάκης, Τζόουνς, ο Γκάλης και ο Φιλίππο αυτή τη στιγμή πεντάδα για την ελληνική ομάδα. Ο Τζόουνς που πάει να φύγει εκεί από το Ράτζα και έχει δοθεί φάουλ στο Ράτζα. Το Ράτζα που διαμαρτύρεται. Να δούμε αν είναι το πέμπτο φάουλ και για τον Τίνο Ράτζα, που έβγαλε το πόδι του εκεί προσπαθώντας να εμποδίσει τον Τζόουνς που έκανε μια έξοχη ριβέση τίπλα. Τελικά ο Ράτζα μένει στο παιχνίδι. Δοξάκης που επαναφέρει για τον Γιαννάκη. Γιαννάκης που κρατάει την μπάλα. Βρίσκει το Δοξάκη. Αυτός γιατί δεν πήγε εδώ στο καλάθι, ήταν τελείως μόνος το Δοξάκης. Γκάλης που άλλαξε με τον Τζόουνς. Έβγαλε για τον Γιαννάκη. Τζόουνς πάλι. Περνάει για τον Γκάλη, τρώγεται ο χρόνος. Η ελληνική ομάδα δεν χάνει πια με τίποτα την νίκη. 85-89, Γκάλης που κρατάει, πιέζεται από το Σόμπιν. Βλέπετε εδώ τον κυνηγάει ο Σρετένοβιτς. Το σπρώχνει τώρα ο Σρετένοβιτς. Φάουλ, πανηγυρίζει ο Νίκος Γκάλης, μπαίνουν μέσα οι Έλληνες παίκτες. Ο πάγκος όλος μπήκε μέσα. Πανηγυρίζει εδώ
όλη η αποστολή του Άρη για αυτή τη μεγάλη νίκη. 85-89. Η μεγάλη νίκη, η μεγάλη προσπάθεια του Άρη μέσα στο σπλιτ που βρέθηκε να προηγείται 43-51 στο πρώτο μέρος. Εδώ βλέπετε δίνουν τα χέρια οι Έλληνες φίλαθλοι με τους Ιουγκοσλάβους σε κάποιο σημείο της κερκίδας. Ο Άρης λοιπόν είναι ο μεγάλος νικητής, 85-89. Βλέπετε εδώ το τελικό σκορ. Η μεγάλη νίκη της ελληνικής ομάδας. Η Γιουγκοπλάστικα που παραμένει πρώτη στη βαθμολογία, βέβαια με 10 βαθμούς, έκανε την πρώτη της ήττα και μάλιστα μέσα στο σπλιτ. Ο Άρης που με 10 βαθμούς φτάνει τη Λιμός και την Μπαρτσελόνα. Την Μπαρτσελόνα που κέρδισε χθες τη Λιμός. Έχουν και οι 3 από 10. Και βέβαια τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ, ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα απέναντι στις αντιπάλους του, στη Μακάμπη, στη Φίλιπς βασικά. Και βέβαια και στη Λιμός, γιατί όχι, και στην Μπαρτσελόνα με αυτή τη μεγάλη νίκη που πέτυχε μέσα στη Γιουγκοσλαβία. Ιωαννίδης εδώ με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Βράνκοβιτς. Τα πανηγύρια συνεχίζονται, σίγουρα θα έχουν ξεσπάσει τώρα πανηγύρια και στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Γκάλης που πέτυχε 38 πόντους. Μεγάλη νίκη να επαναλάβουμε, 89-85 για την ελληνική ομάδα μέσα στο σπλιτ. Και εδώ φίλες και φίλοι, να σας καληνυχτήσουμε.